Κύριε Ρήμο, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Λοιπόν, για να πάμε και σε αυτό το θέμα της φιλαρμονικής. Σας ξάφνιασε αυτή η κίνηση να έρθουν χθες στο Δήμο και να παραδώσουν τα μέλη της φιλαρμονικής τις στολές τους? Καταρχήν, από ό,τι βλέπετε, με είστε τακτικά καλεσμένο για θέματα τα οποία βρήκαμε όταν αναλάβαμε το νομικό πρόσωπο. Ναι. Γι' αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα. Ναι, θυμίζω ότι η φιλαρμονική είχε ξεκινήσει επί Δημαρχίας Ανέστη Αγγελή. Αν δεν κάνω λάθος, είχε γίνει μια σύμβαση με τον κύριο Τσακυρίδη για να είναι στην φιλαρμονική με ένα ύψος χρημάτων, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διορθώστε με, 24.000 το χρόνο. Ναι. Λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Ήταν η αμοιβή του, εγώ, η αιτήσια, ναι. Εγώ ως νομικό πρόσωπο παρέλαβα στις τέλη Σεπτέμβρη του 19 το νομικό πρόσωπο. Μάλιστα. Με τη στιγμή που αναλάβαμε το νομικό πρόσωπο υπήρχαν δεκάδες εκκρεμότητες. Θυμάστε τον τόρο που είχε γίνει τότε τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, ναι, με την αναβολή των σχολικών μονάδων, με τη μη ανανεώση των συμβάσεων εργασίας. Ναι. Υπήρχε μια μεγάλη αναστάτωση. Μέσα σε όλα αυτά, η σύμβαση του κυρίου Τσακυρίδη έληξε τον Οκτώβριο του 19. Ουσιαστικά ένα μήνα μετά από την που αναλάβαμε εμείς τον νομικό πρόσωπο. Τον Οκτώβριο του 19, ναι. 9. Ένα μήνα μετά που αναλάβαμε τον νομικό πρόσωπο. Ναι. Όταν κάπως καταλάγιαστε η φασαρία από τα σχολεία, μίλησα με την προϊσταμένη του νομικού προσώπου για να μάθω πότε λήγει η σύμβαση του κ. Τσακυρίδου, η οποία δεν είχα γνώσει πότε λήγει και μου είχε αναφέρει ότι λήγει τώρα, τον Οκτώβριο. Όταν ρώτησα πώς μπορούμε να την ανανεώσουμε τη σύμβαση, η σύμβαση του κ. Τσακυρίδου είχε γίνει απευθείας ανάθεση. Το ποσό των 20.000 ευρώ περίπου. Α, δεν το ήταν, χρόνο. Νόμιζα 24, αλλά είναι 20.000 το χρόνο, έτσι. Ήταν, είναι, πάνω κάτω, ήταν στις 20.000. 20.000 είναι η αμοιβή του κ. Τσακυρίδη, η ετήσια. Η αμοιβή, ναι, η αμοιβή του κ. Τσακυρίδη ήταν 20.000 ευρώ στο περίπου, σας λέω τώρα. Ήταν 19.600, εκεί ήταν. Μάλιστα. Ναι. 20.000. Στην οποία τον ρώτησα μετά τι χρωστάμε από πλευράς χρημάτων στον κύριο Τσακυρίδη. Μου ανέφερε ότι η προηγούμενη διοίκηση είχε πληρώσει ένα τιμολόγιο, 1.500 ευρώ. Α, μισό λεπτό, από τα 20.000 είχε πληρώσει 1.500 ευρώ. Ναι. Και ναι. Χρωστάει δηλαδή ο Δήμος στη συνέχεια του άλλα 19. Ναι, του χρωστούσε ο Δήμος άλλα 19. Ναι. Εγώ σαν πολίτης δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς ανανεώνεις έναν άνθρωπο, κάνεις απευθείας ανάθεση μάλλον, μια σύμβαση σε έναν άνθρωπο τον οποίο το χρωστάς 20.000 και με ξαναζητάνε να ανανεώσω εγώ ξανά άλλες 20.000. Εγώ αρνήθηκα να το κάνω αυτό, να ξανανεώσω τη σύμβαση του κ. Τσακυρίδη για ένα χρόνο με το ίδιο ποσό. Αυτό έκανα. Προκειμένου να γίνει μια φιλαρμονική όπως να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε οικονομικά στον άνθρωπο που θα αναλάβει τη φιλαρμονική, θα πρέπει να έχουμε και τη χρηματοδότηση ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα χρήματα. Ναι. Από τη στιγμή που η κατάσταση ήταν τόσο ρευστή, εγώ δεν δέχτηκα να γίνει απευθείας ανάθεση 20.000 ευρώ για ένα χρόνο ακόμα. Παρ' όλα αυτά, συνέχισε η Φιλαρμονική να κάνει τα μαθήματά της μέχρι το Δεκέμβριο, όπου συμμετείχαν και σε εκδηλώσεις του Δήμου στην παρέλαση. 8 Οκτωβρίου, 11 Νοεμβρίου κτλ. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, 28 Νοεμβρίου είχαν ακουστεί κάποια παράπονα ότι ήταν αργό το τέμπο του Μακεδονία Ξακουστή που πεζότανε. Διορθώθηκε κάπως στην πορεία. Δεν ξέρω, υπήρχαν και τέτοιου είδους παράπονα. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες παρατηρήσεις. Τώρα, εγώ δεν είμαι ούτε μουσικός και μακριά από μένα δεν μπορώ να κάνω κριτική σε κάτι που δεν γνωρίζω. Ναι. Εγώ σας αναφέρω τα πράγματα που γνωρίζω. Τα πράγματα ήταν. Μήπως έπαιξαν και αυτά ρόλο. Καμία σχέση. Δεν υπήρχε καμία σχέση, κύριε Ρατσούλη. Καμία σχέση. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κριτική για κάτι που δεν γνωρίζω. Εμένα τα πράγματα ήταν καθαρά οικονομικά. Η σύμβαση του κ. Τσακυρίδη είχε λήξει. Δεν μπορούσα να ξαναβάλω το νομικό πρόσωπο άλλη μια θηλιά για 20.000 ευρώ για μια απευθεία ανάθεση. Ναι. Του υποσχεθήκαμε, γιατί είχε έρθει αρκετές φορές και σε μένα προσωπικά, αλλά και στο διοικητικό συμβούλιο του ΔΙΝΑΚ, ότι η φιλαρμονική δεν θα σταματήσει να υπάρξει. Η φιλαρμονική, παρόλο που παρέδωσαν χθες τις στολές, θα συνεχίσει να υπάρχει. Ναι. Θα υπάρχει όμως με τους όρους και με τη σύμβαση που μπορεί να πληρώσει. Μάλιστα. Εμείς τώρα, να διευκρινίσω κάτι. Μέχρι το Δεκέμβριο του 19, δηλαδή μετά από 3 μήνες, ξοφλήσαμε άλλα 4 τιμολόγια του κυρίου Τσακυρίδη. Δηλαδή, συνολικά πόσα ξοφλήσατε? Αν θυμάμαι καλά, άλλες 5.500 δώσαμε. Άλλες 5.500. Και μένουν τώρα πια άλλες. Και μένει γύρω στις 11.000 υπόλοιπο. Μάλιστα. Μένει.
Εγώ έχω μιλήσει επανειλημμένα με τον κύριο Δήμαρχο, έχω τη δέσμευσή του ότι θα πληρωθεί άμεσα ο κύριος Τσακυρίδης. Αυτό θα πληρωθεί και αφού ξοφληθεί ο κύριος Τσακυρίδης, μετά θα υπάρξει μια πρόσκληση από το νομικό πρόσωπο με τους όρους που θέλει το νομικό πρόσωπο και τα χρήματα που θέλει το νομικό πρόσωπο, που μπορεί να τα απεξέλθει. Στον οποιονδήποτε. Άρα λοιπόν, όταν θα εξοφληθεί ο κύριος Τσακυρίδης, τότε θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την πρόσληψη του νέου μαέστρου. Αρχιμουσικού μαέστρου. Του αρχιμουσικού, ναι. Ναι. Με τους όρους, ξαναλέω, που θέλει το νομικό πρόσωπο. Μάλιστα. Με τους όρους του νομικού προσώπου. Φαντάζομαι λοιπόν ότι ένας από τους όρους δεν θα είναι 20.000 τον χρόνο. Εννοείται. Αυτό το είπατε ευθύς εξ αρχής. Θα προσαρμόσετε δηλαδή την προκήρυξη και στο οικονομικό επίπεδο σε ποια ύψη, για να καταλάβουμε περίπου κι εμείς? Ότι... Τα ύψη που μπορεί να πληρώσει. Τι μπορεί να πληρώσει λοιπόν το νομικό πρόσωπο για έναν μαέστρο? Πιστεύω, χωρίς να έχω, χωρίς να έχω συζητήσει με κάποιον, ένα ποσό της τάξης των 8-9 χιλιάδων θα μπορούσε να το πληρώσει. 8-9 χιλιάδων πιστεύετε ότι θα μπορούσε να πληρώσει ένα ποσό τέτοιο, να πληρωθεί? Να γίνει μια πάνω κάτω προκήρυξη κάπου εκεί. Δεν έχω λεπτομέρειες, αλλά πάνω κάτω εκεί θα είμαστε. Ναι. Υπάρχουν βέβαια παρατηρήσεις, δεν θέλω τώρα να λέμε ονόματα στον αέρα, υπάρχουν παρατηρήσεις ότι ένας πρέπει να αμείβεται με το ποσό που είχε προηγούμενος ο αρχιμουσικός. Μάλιστα. Εμείς δεν μπορούμε να το πληρώσουμε αυτό το ποσό. Και στο κάτω-κάτω της γραφής η φιλαρμονική είναι μια αρχή, γίνεται τώρα. Ωραία. Δεν είμαστε στα επίπεδα που είναι οι φιλαρμονικές τύπου Κέρκυρας. Ναι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σωστό. Και εκεί δεν είναι μόνο δημοτικές οι φιλαρμονικές στην Κέρκυρα, αν δεν κάνω λάθος. Ανήκουν και σε συλλόγους ή έχουν μόνοι τους κάποια σύσταση. Γιατί δεν ανήκουν, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω στην Κέρκυρα. Δεν ξέρω και εγώ, να μην σας πω. Να μην πω και εγώ, ναι. Αλλά νομίζω ότι εκεί ανήκουν και σε συλλόγους. Ναι. Βέβαια, το κείμενο το έχετε δει που έχει κατατεθεί επίσης μαζί με τις στολές. Εδώ μιλάει για απαξίωση, μιλάει για ότι ο Δήμος δεν έβαλε ούτε στον προϋπολογισμό καμία πίστοση για την περαιτέρω υποστήριξη της λειτουργίας, για τον χώρο που δεν υπάρχει διαθέσιμος. Σεβαστήκαμε, λέει, και ότι είχατε άλλες προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της πανδημίας, δεν σας ενοχλήσαμε. Επειδή όμως, λέει, η αξιοπρέπεια μας πληγώθηκε και τα όρια της υπομονής μας εξαντλήθηκαν για τη μη ικανοποίηση για τα όσα κατά καιρούς δηλώσατε και δεσμευτήκατε ενώπιόν μας, αποφασίσαμε σήμερα να παραδώσουμε τις στολές μας και βέβαια άμεσα και τα μουσικά μας όργανα. Δεν παραδόθηκαν τα όργανα, έτσι. Μόνο οι στολές, νομίζω. Εκφράζοντας συγχρόνως την ομόφωνη και ομόψυχη συμπαράστασή μας στον ερήτημο δάσκαλο και μαέστρο της φιλαρμονικής μας. Ναι. Εγώ έχω να πω ότι θύμα σε όλα αυτά είναι τα παιδιά και οι γονείς που μπαίνουν σε μια διαδικασία να παραδίνουν τις στολές ή τα όργανα που θα παραδώσουν αύριο μεθαύριο, ακολουθώντας τις οδηγίες του αρχιμουσικού. Δηλαδή, τι εννοείται? Εννοώ ότι ακολουθούν τις εντολές του. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο θα υπάρχει ένας καινούριος αρχιμουσικός. Αν δεν είναι ο κύριος Τσακυρίδης, δηλαδή, μπορεί να είναι και λέτε ότι πίσω από αυτή την επιστολή διαμαρτυρίας ή την κίνηση των παιδιών είναι ο κύριος Τσακυρίδης? Είμαι σίγουρος. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω για την ισορροπία της συζήτησης, επειδή εμείς θέλουμε να ακούμε όλες τις πλευρές. Μιλήσαμε χθες με τον κύριο Τσακυρίδη. Του είπαμε σήμερα ή αύριο θα έχουμε το θέμα. Παίρνουμε σήμερα, αλλά δεν μπορούμε να τον βρούμε στο κινητό τηλέφωνο, είναι κλειστό. Ίσως θα μπορέσουμε να τον βρούμε κάποια άλλη ώρα σήμερα ή αύριο, ώστε να ακούσουμε και τη δική του άποψη. Εσείς σε αυτό το κομμάτι πάντως λέτε ότι τόσο η ανοιχτή επιστολή την οποία δόθηκε, όσο και η κίνηση να παραδοθούν οι στολές στο Δήμο, ουσιαστικά είναι μια κίνηση όχι των γονέων και των παιδιών, αλλά είναι του ίδιου του κυρίου Τσακυρίδη. Είναι μια πίεση που ασκεί προκειμένου να γίνει αυτό που ήθελε, να κάνουμε μια καινούργια σύμβαση. Δηλαδή, μισό λεπτό, είναι μια πίεση για να πάρει τα υπόλοιπα λεφτά του, είναι μια πίεση για να γίνει νέα σύμβαση με τον ίδιο? Σας είπα από την αρχή, τα λεφτά του είναι εξασφαλισμένα και τα λεφτά του θα τα πάρει άμεσα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, αφού θα εξοφληθεί άμεσα, και λέγοντας άμεσα μιλάω τον επόμενο μήνα, ναι. Από τη στιγμή που θα εξοφλήσουμε άμεσα τον κύριο Τσακυρή, θα γίνει νέα προκήρυξη ή πρόσκληση, θα το δούμε αυτό, προκειμένου να γίνει μια, να συμμετέχει κάποιος που ενδιαφέρεται να αναλάβει τη φιλαρμονική. Μπορεί να είναι, ξανά λέω, και ο ίδιος. Μπράβο. Αν είναι μόνο ο ίδιος,
Εκεί τι γίνεται. Δεν υπάρχει. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον κάθε Τσακυρίδη. Εγώ προσπαθώ να είμαι εντάξει απέναντι στο Δήμο με τα χρέη που είχε αναλάβει και να βάλουν μια σειρά στο τι μπορεί να πληρώσει. Uh-huh, uh-huh. Εγώ κοιτάω να προσπίσω τα συμφέροντα του Δήμου, κύριε Νατσούλη. Γνωρίζετε, όχι, κύριε Δήμο, αν υπάρχει άλλο ενδιαφέρον εκτός από. Τώρα έχουμε τον κύριο Τσακυρίδη βέβαια εδώ, αλλά υπάρχει και άλλο ενδιαφέρον. Ξέρετε ότι υπάρχει και άλλο που ενδιαφέρεται για αυτή τη θέση. Έχετε γνωρίσει κάποιον άλλον άνθρωπο που ενδιαφέρεται για αυτή τη θέση? Δεν γνωρίζω κάποιον. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά πάμε σε μια επαναπροκήρυξη μόλις εξοφληθεί και διαβεβαίνεται ότι θα εξοφληθεί στο ακέραιο ο κ. Τσακυρίδης και την τελευταία του δραχμή. Οπότε αμέσως μετά την εξόφληση πάτε σε επαναπροκήρυξη, αλλά με ένα μισθό ετήσιο κοντά στις 7 βαριά 8.000. Εκεί που μπορούμε να πληρώσουμε και με τους όρους. Και νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτά τα λεφτά. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε μου, το νομικό πρόσωπο δεν δίνει λεφτά μόνο για τον αρχιμουσικό. Είναι και τα παιδιά εκεί, δεν ξέρω, και με τις στολές τους και με τους χώρους που νομίζω ότι θα πάνε και στο δύο. Το κύριε Νατσούλη παραχωρεί τις στολές αυτές που παραδόθηκαν χθες, τα όργανα που υπάρχουν. Ναι, τα όργανα. Και κάθε χώρος που θα φιλοξενηθεί, ο οποίος θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι από το ΔΙΝΑΚ, ο χώρος δεν θα ξαναγίνει. Λογικά πρέπει ΔΙΝΑΚ. Να πάνε στο, ξέρω εγώ, να πάνε στο ΟΔΙΟ, ξέρω. Να πάνε σε ένα κατάλληλο χώρο, εκεί πέρα είναι κοπηλατικό. Φαντάζομαι στο ΟΔΙΟ είναι ο κατάλληλος χώρος και όχι τώρα στο κοπηλατικό. Ναι, ωραία. Όλα αυτά θα πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Τώρα ενοχλούν οι παρεμβάσεις που κάνουμε. Πρέπει να ξεμάθουν αυτά που μάθανε. Μάλιστα. Αυτό νομίζω έχει την επίσης. Κρύβει κάτι πίσω από αυτό που λέτε. Δηλαδή, θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω? Όχι, δεν πρέπει να ξεμάθουν παραπάνω από αυτά που μάθανε ορισμένοι. Εγώ θα προεσπιστώ τα συμφέροντα του Δήμου. Μάλιστα. Οπότε θα το δούμε πραγματικά τι γίνεται και με αυτό το θέμα. Άμεσα. Μισό λεπτάκι, γιατί τώρα μου λένε ότι ο Πάνος, ότι έχουμε και τον κύριο Τσακυρίδη στην γραμμή, γιατί μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Κύριε Τσακυρίδη, καλή σας ημέρα. Χαίρετε, καλημέρα σας. Έχουμε και τον κύριο Ρήμο, ο οποίος διευκρινίζει ορισμένα πράγματα, είπε κάποια πράγματα και για σας. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τη συζήτηση που προηγήθηκε. Όχι, δεν έχω παρακολουθήσει κάτι. Με δύο λόγια να σας πω το εξής, ότι ο κύριος Δήμος αναφέρθηκε στη σύμβαση που είχατε υπογράψει με τον κύριο Αγγελή, 20.000 περίπου ευρώ, από τα οποία είχατε πληρωθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή περίπου τα 1.500. Πρόσφατα πήρατε και εξοφληθήκατε για άλλα 5 τιμολόγια. Σε λίγες μέρες θα εξοφληθείτε όλο το ποσό, διευκρινίζει ο κύριος Δήμος. Λέει όμως ότι αμέσως μετά την εξόφλησή σας θα πάμε σε επαναπροκήρυξη της θέσης της συγκεκριμένης με ποσό που θα κυμαίνεται στις 7 έως 8.000 ευρώ. Κάποιοι, λέει ο κύριος Δήμος και συμπληρώνει, πρέπει να ξεμάθουν από αυτά που ήξεραν, να ξεβολευτούν από αυτά που είχαν βολευτεί τα προηγούμενα χρόνια. Είπε επίσης ακόμη, και αν θέλετε μπορείτε να το σχολιάσετε και αυτό, ότι πίσω από την επιστολή, την ανοιχτή επιστολή που παραδώσατε χθες μαζί με τις στολές και την κίνηση αυτή των παιδιών και τα λοιπά, κρύβεστε εσείς και όχι οι ίδιοι οι γονείς και τα παιδιά, ως μέτρο πίεσης ώστε να ανανεωθεί η σύμβασή σας. Κύριε Νατσούλη, εντάξει, ο καθένας από την πλευρά που βρίσκεται προφανώς προσπαθεί να υπερασπιστεί αυτά που πιστεύει πως είναι σωστά. Στα ποσά που ανέφερε ο κύριος Δήμος είναι όντως έτσι? Δηλαδή παραδέχεστε και εσείς ότι έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή? Εντάξει, τα νούμερα είναι αυτά. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί και η προηγούμενη σύμβαση που είχε γίνει ήταν 19.000 ευρώ και όχι 20. Είπε στο περίπου, κύριος. 19 λοιπόν, και κάτι, 19 και κάτι. Επίσης, αυτά, το ζήτημα είναι ότι και η σύμβαση που κάνανε όσον αφορά τη φιλαρμονική γινόταν με βάση ένα νόμο που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις έργου, δηλαδή τα μισά χρήματα ήταν φορολογία, δηλαδή 24% ΦΠΑ και 29% φόρος εταιριών. Δηλαδή, αντί ας πούμε να κάνουν προκήρυξη στην υπηρεσία του νομικού προσώπου όσον αφορά το καθεστώς των μισθωτών με ΙΚΑ, αυτοί ουσιαστικά κάνανε
προκηρύξεις, όπως γίνεται σε μια αναδοχή έργου, ναι. Όπως ας πούμε ένα τούνελ ή μια γέφυρα με το πολύ υψηλό δείκτη φορολογίας. Και αυτό ήταν πολύ ασύμφορο, δηλαδή και για όλους, και για μένα προσωπικά, αλλά προφανώς και για αυτούς. Δηλαδή, γιατί όταν προϋπολογίζει ένα ποσό και τα μισά χρήματα είναι φόροι. Για να είμαστε λίγο πρακτικοί, κύριε Τσακίδη. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη σας? Εντάξει, εδώ πέρα υπάρχει ένα ιστορικό, το οποίο δυστυχώς πάρα πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Η δική μου σύμβαση όσον αφορά τη διδασκαλία των μαθημάτων έληξε μέσα Οκτωβρίου. 15 Οκτωβρίου. Γιατί η φιλαρμονική είναι και σχολείο, είναι και ορχήστρα. Λοιπόν, δεν είναι ότι απλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παίζουν μουσική και μαζεύονται μια φορά την εβδομάδα και παίζουν. Λοιπόν, είναι σχολείο. Αυτό δεν πέρασε προς τα έξω. Δηλαδή, πολλοί παρουσίαζαν ότι υπάρχουν 10-20 άνθρωποι, μαζεύονται μια φορά την εβδομάδα, τέλος πάντων. Και τα παίρνει ο Τσακυρίδης και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, εμείς κάναμε μια πολύ σοβαρή δουλειά. Λοιπόν, και στο παρελθόν υπήρχαν δυσκολίες, για να είμαστε αντικειμενικοί, αλλά ελπίζαμε ότι και με τη νέα δημοτική αρχή θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Λοιπόν, από τότε που έλεξε η σύμβασή μου, υπήρχε τέλος πάντων μια υπόσχεση και μια δέσμευση, όχι μόνο απέναντι σε μένα, λοιπόν, αλλά και στους γονείς, ότι η συνεργασία θα συνεχιζόταν, δηλαδή με μένα. Δηλαδή και από τον Δήμαρχο. Ποιος σας έδωσε αυτή την υπόσχεση, ότι εσύ θα είσαι Τσακυρίδη? Και ο Δήμαρχος και ο Σάκης ο Ρήμος. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Κύριε Ρήμο, δώσατε υπόσχεση, ο κύριος Τσακυρίδης ισχυρίζεται ότι του δώσατε προφορική υπόσχεση ότι εσύ θα είσαι που θα συνεχίσει και πάλι. Μάλιστα. Εγώ από τη στιγμή που έμαθα το ποσό της σύμβασης από τέλη Οκτωβρίου, αρνήθηκα να υπογράψω απευθείας ανάθεση ξανά. Ήταν το ποσό μεγάλο, κύριε Τσακυρίδη, για τα δεδομένα και το τι μπορεί να δώσει το νομικό πρόσωπο. Αυτά τα λεφτά, λέει ο κύριος Ζήμος, δεν τα έχω να τα δώσω. Δεν μπορώ να τα δώσω. Και κάτι θέλει να σας ρωτήσει επίσης ο κύριος Δήμος, μισό λεπτάκι. Από τη στιγμή που είναι τόσο καλά τα πράγματα, ήτανε μάλλον τόσο καλά τα πράγματα στο νομικό, για ποιο λόγο η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν τον εξόπλησε όλο το τιμολόγιο από τη στιγμή που αποχώρησε? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή τώρα ερχόμαστε εμείς πάλι προτετελεσμένων, πάλι με τα χρέη στον ουρανό, να πρέπει να κάνουμε συμβάσεις, να υποκύπτουμε στην πίεση που ασκεί ο καθένας και να κάνουμε ακόμα χειρότερα πράγματα με τους προηγούμενους. Εντάξει, εγώ σας είπα, προτεραιότητά μου είναι να προασπίσω τα συμφέροντα του Δήμου Καστοριάς. Δεν θα βάλω παραπάνω χρέος όσο θα είμαι εγώ εκεί, ούτε ένα ευρώ. Άρα, είναι και τα ποσά... Θεωρώ καταρχήν το αν ένα ποσό είναι μεγάλο, λοιπόν, ο καθένας μπορεί να το αξιολογήσει. Ένας μαέστρος δάσκαλος που αναλαμβάνει να φέρει εις πράξη ένα σοβαρό έργο. Πρέπει να παίρνει 20.000, σωστό. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα δεδομένο, κύριε Τσακυρίδη. Συγχωρέστε με λίγο για να κάνουμε λίγο γρήγορα τη συζήτηση. Προσέξτε λίγο, γιατί. Κύριε Τσακυρίδη, πετάνε τα ποσά χωρίς να διευκρινίζουν αν κάποιος που θα πάρει αυτά τα χρήματα, αν θα του μείνουν αυτά τα χρήματα ή αν θα είναι τα μισά. Αν η αμοιβή. Ναι, προσέξτε με λίγο όμως. Ο κύριος Δρύμος σήμερα λέει πρακτικά το εξής. Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να δώσω πάνω από 7-8 χιλιάδες από το νομικό πρόσωπο. Εσείς με αυτά τα χρήματα, κύριε Τσακυρίδη, θα συμμετέχετε μεθαύριο που θα βγει ο διαγωνισμός? Άμα θέλουν αυτοί να δώσουν 7.000 ή 8 με το ίδιο καθεστώς σύμβασης σε κάποιον άνθρωπο, τότε δεν θέλουν μαέστρο, θέλουν μια καθαρίστρια, εντάξει? Μισό λεπτό. Γιατί, λοιπόν, θέλουν κάποιον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Εγώ, για να γίνω μαέστρο, σπούδαζα 12 χρόνια. Έχω 5 πτυχία. Το τι αμοιβή πρέπει να παίρνει ένας μαέστρος. Κύριε Τσακυρίδη, δεν διαφωνεί κανείς. Μπορεί ένας μαέστρος να αξίζει και 50.000 ευρώ. Άξε. Από τη στιγμή που το νομικό πρόσωπο δεν έχει όμως. Με αυτά τα ποσά εσείς συμβιβάζεστε ή όχι? Το αν δεν έχει, θα μπορούσε να φροντίσει να ζητήσει την ανάλογη χρηματοδότηση από τον Δήμο. Και για να μην, ας πούμε,
Γιατί πάει να προμοταριστεί ότι υπάρχει ένα τσακυρίδης ή που ζητάει ή που κάνει. Mm-hmm. Λοιπόν, ας πάει σε άλλους δήμους γειτονικούς να δούμε πόσα χρήματα παίρνουν οι αρχιμουσικοί συναρμονικές. Στο Άργο σας πούμε ο αρχιμουσικός πόσα λοιπόν, παίρνει. Δηλαδή στη Κοζάνη, στη Φλόρινα, στη Πτολεμαϊδα. Στο Άργος. Εντάξει. Δηλαδή τα ποσά εκεί κυμαίνονται. Στο Άργος πόσο εκεί είναι. Να πάμε, μην φύγουμε από το όνομα μας. Στο Άργος οριστικό πόσο είναι. Ξέρετε. Κοίτα, συγκεκριμένα για το Άργος δεν γνωρίζω. Αλλά στη Πτολεμαϊδα, στη Κοζάνη, στη Φλόρινα, στην Έδεσα, εκεί που έχει φιλαρμονικές, τα ποσά για τους μαέστρους είναι τόσο. Γιατί είναι μια θέση βαρύτητας. Ωραία, το καταλαβαίνω. Κύριε Ρήμο, ακούτε τι λέει ο κύριος Τσακυρίδης. Λέει ότι με 7.000 δεν ψάχνετε αρχιμουσικό, ψάχνετε καθαρίστρια. Ωραία. Εμείς καταρχήν, κύριε Νατσούλη, σας είπα και πριν ότι θα προασπίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου και θα πάμε μέχρι εκεί που μπορούμε. Αυτό μπορούμε, αυτό θα κάνουμε. Και τους όρους και τις προϋποθέσεις για το πώς θα λειτουργήσει η φιλαρμονική θα τα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΙΝΑΚ. Μάλιστα. Λοιπόν, το αν πρέπει να κάνει ένα αρχιμουσικός κάθε μέρα πρόβα και τα λοιπά, προφανώς εμείς δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε αυτό το πράγμα. Εμείς μπορούμε να υποστηρίξουμε άλλα πράγματα. Άρα καταλαβαίνουμε κύριε Τσακυρίδη ότι δεν θα συμμετέχετε σε έναν τέτοιο διαγωνισμό που θα μπαίνει πλαφόν, όριο δηλαδή, στις δαπάνες μισθοδοσίας. Κύριε Νατσούλη, αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, ποτέ δεν κάθισαν να καθίσουν και να μάθουν, ας πούμε, το τι είναι η φιλαρμονική, το πώς λειτουργεί, ναι, το τι απαιτήσεις έχει, τι υποχρεώσεις έχει, τι πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος που αναλαμβάνει να φέρει πέρα σε ένα έργο. Δεν έπαιξε για άλλας, γιατί ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο πήγε να υποτιμηθεί το πράγμα ότι να, οι προηγούμενοι του δίναν πολλά λεφτά και εμείς ας πούμε θα του δώσουμε 7.000 ή 8. Λοιπόν, δηλαδή δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, λοιπόν, εδώ, okay. Ή λειτουργείς μια φιλαρμονική, ναι, ή λειτουργείς, ή δηλειτουργείς. Εγώ αυτό που τους έχω πει προσωπικά και στον Δήμαρχο και στον Σάκη το Ρήμο είναι ότι το καλύτερο θα ήταν ειλικρινής από την αρχή. Ναι, αλλά εδώ ειλικρινής είναι ο κύριος Δρύμος, λοιπόν, και λέει το εξής. Λοιπόν, ναι, προσέξτε μετά από τους μήνες. Τι λέει ο κύριος Δρύμος και δεν θέλω λοιπόν, να το προσπέρασουμε. Λέει λοιπόν, ότι μετά βάζετε τα παιδιά μπροστά, κύριε Τσακυρίδη. Αυτό λέει ο κύριος Δρύμος στην εικόνα μας. Ότι βάζετε τα παιδιά μπροστά σήμερα. Υποτιμάει τους γονείς, δεν έχουν προσωπικότητα. Αυτό λέει. Οι γονείς δεν έχουν προσωπικότητα. Εσάς βάζει ότι εσείς βάζετε τα παιδιά να παραδίδουν στόλες, να γράφουν λοιπόν, επιστολές. Όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Καταρχήν, ο κύριος Δήμος υποτιμάει με αυτόν τον τρόπο την νομοσύνη και των παιδιών, αλλά κυρίως των ενήλικων, των γονέων. Δεν έχουν προσωπικότητα αυτοί οι άνθρωποι. Καταρχήν, γίνανε πολλές επαφές. Κανένας δεν βγήκε με τη μία να βγάλει, ας πούμε, ένα κείμενο διαμαρτυρίας. Έγιναν πολλές κατηδίαν επαφές. Αυτά δεν τα εκτιμάνε εκεί πέρα στο Δήμο, ότι βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι με καλή θέληση να συζητήσουν μαζί τους. Κύριε Ρήμο, τι λέτε σε αυτό που υποστηρίζει ο κύριος Τσακυρίδης? Καταρχήν τώρα, εντάξει, η συζήτηση έχει πάει τώρα αλλού, έτσι. Ναι. Έχει διαστάσεις, παίρνει διαστάσεις αυτή η υπόθεση. Εγώ θα σας λέω ότι η καινούργια προκήρυξη που θα τρέξει στο νομικό πρόσωπο θα είναι ανοιχτή προς όλους. Όποιος θέλει να συμμετέχει θα συμμετέχει και έχει τις προϋποθέσεις. Η αμοιβή θα συζητηθεί, όπως και το καθεστώς. Αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον, κύριε Ρήμο, αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον, ναι, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Δεν γνωρίζω, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορώ. Εάν υπάρξει ενδιαφέρον, αλλά όχι από τον κύριο Τσακυρίδη, ο οποίος με αυτά τα χρήματα δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν θα λάβει μέρος, τότε τα παιδιά, αν υπάρξει όμως ένας άλλος που θα αναλάβει, τα παιδιά της φιλαρμονικής μένουν τα ίδια, δηλαδή ξαναξεκινάτε όλη την προσπάθεια? Η φιλαρμονική είναι, ναι, του Δήμου Καστοριάς. Άμα θέλουν τα παιδιά που συμμετείχαν να συμμετέχουν με τον ίδιο μου αρχιμουσικό, με άλλον αρχιμουσικό, μάλιστα, αυτά τα παιδιά θα το κρίνουν και οι γονείς. Μάλιστα. Δεν γνωρίζω εγώ. Λοιπόν, να πω κάτι. Ναι. Λοιπόν, η φιλαρμονική, για να γίνει λίγο κατανοητό αυτό, δεν είναι τα άψυχα σώματα, μάλλον δεν είναι τα άψυχα μουσικά όργανα και οι στολές. Είναι οι άνθρωποι. Τους ανθρώπους δυστυχώς, κύριε Νατσούλη, δεν τους υπολόγισαν. Λοιπόν, το να λέει κάποιος έχουμε μια φιλαρμονική και ότι εμείς αποφασίζουμε και δεν αναλαμβάνουμε υπόψη το έμψυχο, ας πούμε, υλικό, τους ανθρώπους που βρίσκονται και στελεχώνουν αυτή τη φιλαρμονική, το θεωρώ μεγάλο ατόπιμα, το οποίο έχει ενοχλήσει
και τους μουσικούς και τους γονείς και τους φίλους της φιλαρμονικής, και με αυτόν τον τρόπο φιλαρμονική δεν γίνεται. Δηλαδή, ώστε με βίαιο τρόπο να παίρνονται αποφάσεις, να μην λογίζεται ο παράγοντας άνθρωπος και να λέει κάποιος ψυχρά εγώ αποφασίζω και δεν ρωτάω και τους υπολείπους το τι είναι αυτό που είμαι άμεσα εμπλεκόμενος. Λοιπόν, αυτό έχει ενοχλήσει. Τελευταία κουβέντα για εσάς. Δεν ακούστηκε μόνο από τον κύριο Ρήμο, είναι μια πολιτική, όπως βλέπω, γενικότερη του Δήμου, και ο Δήμαρχος αυτό κατά καιρούς είχε πει, ότι είναι δική μας υπόθεση, δηλαδή το πώς θα λειτουργήσει και σε ποιο χρονικό διάστημα. Ναι, όμως δεν γίνεται να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο, γιατί έχει να κάνει με ανθρώπους. Ωραία. Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, κύριε Ρήμο, και από εσάς την τελευταία κουβέντα, όπως έχει εξελιχθεί, και ακούσατε και τις απόψεις του κ. Τσακυρίδη. Εγώ θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον κ. Τσακυρίδη όσον αφορά το οικονομικό θέμα, θα τακτοποιηθεί άμεσα τα υπόλοιπα χρήματα της εξόπλησης. Αυτό το είπατε 10 φορές, όντως, ναι. Αφού ξοβληθεί, θα ξεκινήσει μια καινούργια προκήρυξη από το νομικό πρόσωπο του Δήμου για ανοιχτή, για όποιον ενδιαφερόμενο αρχιμουσικό, μουσικό θέλει να συμμετέχει. Από εκεί και πέρα η συζήτηση περί της σύμβασης θα σταματάει εδώ. Θα ενημερωθείτε κι εσείς ότι είναι κύριε Ματσούλη. Βέβαια, μας στέλνουν και άλλοι τώρα εργαζόμενοι, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα. Φαίνεται σε αρκετούς ακροατές μας το 20.000 αρκετά υψηλό. Κύριε Ματσούλη, εγώ τα μηνύματα που βλέπω. Ναι. Ένα πράγμα, χωρίς να θέλω έτσι να εκμεταλλευτώ το λόγο, έχουμε ζημιωθεί πάρα πολύ. Το έργο της φιλαρμονικής έχει ζημιωθεί φοβερά. Δηλαδή, και αύριο να λειτουργήσει η φιλαρμονική, εμείς δεν μπορούμε πλέον ούτε σε παρελάζει να βγούμε, εντάξει, ούτε τα Χριστούγεννα ούτε τίποτα. Γιατί η μουσική και το έργο της και της φιλαρμονικής καλλιεργούνταν σε καθημερινή βάση. Θέλω να πω όμως ότι. Σαν σχολείο. Υπάρχουν και άλλοι εργαζόμενοι στο Δήμο που έχουν αναλαμβάνουν και αυτοί αρκετοί μήνες. Και όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί είναι εις βάρος του έργου μας, για να ασχοληθεί κάποιο με τη μουσική και να παραχθεί ένα συλλογικό αποτέλεσμα. Γιατί η μουσική ήταν ερασιτέχνες όλοι και μαθητές που αποτελούνταν. Θέλει καλή διάθεση, καλή θετική ενέργεια, ένα περιβάλλον όμορφο, να νιώθουν τα παιδιά ότι τους αγαπάνε, να μπορέσουν να προσφέρουν κάτι. Λοιπόν, με κόντρες, με ας το πούμε υπεροψίες και με τέτοιου είδους ας πούμε ενέργειες, φιλαρμονική δεν γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν γίνεται. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να πει κάτι ακόμα, κύριε Ρήμαν, στην τελευταία αυτή φράση. Εγώ, κύριε Νατσούλη, θα ήθελα να κλείσουμε. Θα ήθελα να σε ευχαριστώ που μας δώσετε τον λόγο λίγο να ξεκαθαρίσουμε και δημόσια κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα, όλοι μας πρέπει να υπερασπίσουμε λίγο τα συμφέροντα του Δήμου, γιατί ο κύριος Τσακυρίδης ήταν ένας από τους δεκάδες τους οποίους οφείλει ο Δήμος και εργαζόμενος, γιατί μας στέλνουν μηνύματα τώρα και εργαζόμενοι. Είμαστε και εμείς εδώ, λέει. Είμαστε και εμείς εδώ. Σωστά. Και καταλαβαίνω για ποιο πράγμα μιλάνε. Μιλάνε τώρα οι συμβασιούχοι που τους χρωστούσαμε 100.000 ευρώ που δεν ανανεώσαμε τις συμβάσεις. Πληρώθηκαν τα 50 και μένουν τα άλλα 50. Βάλαμε κάποιες προτεραιότητες και ακολουθούμε το πλάνο μας. Είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει. Αυτοί που προσπαθούν να δικαιολογηθούν ότι ο Δήμος δεν είχε λεφτά, ας κάνουν την αυτοκριτική τους όταν κάναν προσλήψεις κοντινών προσώπων εκεί στον Δήμο, λοιπόν, και άλλων, και άφησαν το έργο της φιλαρμονικής που με πολύ κόπο και με δυσκολίες στήθηκε στη μοίρα του. Λοιπόν, ας κάνουν όλοι αυτή την αυτοκριτική τους, γιατί οι διοικητικές πράξεις βγαίνουν και στη διάβια και μπορεί ο κόσμος να πάει και να τις δει, και όσον αφορά εμένα που πλάσαραν τα ποσά ότι τα οικονομάει ο Τσακυρίδης και ότι πλουτίζει και εμείς θα το εμποδίσουμε αυτό, δεν είναι έτσι το πράγμα, εντάξει. Πλασάρουν νούμερα για να το παρουσιάσουν υπερβολικό. Όχι, δεν υπερβολικό. Τα νούμερα αυτά είναι. Να πάρει κάποιος στο χέρι 750 ευρώ, εντάξει, γιατί μιλάμε για τέτοια ποσά, εντάξει, κύριε Νατσούλη, με τις συμβάσεις. Δηλαδή, μισό λεπτό, κύριε Τσακυρίδη, από τα 20.000 τα καθαρά ήταν 750 ευρώ. Κάπου 750 με 800 ευρώ μόνο καθαρά, γιατί τα μισά είναι φόρη. Μισό λεπτό, από τα 20.000 ευρώ.
Τα 750 είναι καθαρά. Η σύμβαση η τελευταία δεν ήταν 20.000 ευρώ, ήταν 19. Από τις 19.000 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν ανέκρινε κάποιες εμφανίσεις, και εκεί είναι ένα ανήθικο, θεωρώ, της Φιλαρμονικής, τα Χριστούγεννα που πήγαινε και έπαιζε. Έπρεπε με βάση την παλιά τη σύμβαση, υπήρχε ένας αριθμός εκδηλώσεων που έπρεπε να πληρωθούν. Εμείς πηγαίναμε, παίζαμε, και μετά εκ των υστέρων συνεδρίαζε το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι ο κύριος Ρήμος και ακύρωνε την πληρωμή των εκδηλώσεων. Και αυτό, εντάξει, είναι ντροπή τους, αυτό έχω να πω. Να πάμε να μας βάλουν στο πρόγραμμα του Δήμου, να πάμε να τους κάνουμε τη δουλειά τους, να παίζει η Φιλαρμονική, και μετά εκ των υστέρων να συνεδριάζει το νομικό πρόσωπο και να λέει ότι να εμείς εκ των υστέρων συνεδριάσαμε και δεν μπορούμε να εγκρίνουμε. Χρειάζεται και αυτό μια απάντηση, γιατί λέμε να κλείσουμε, λέβαια, γιατί έχει περάσει πολύ ο χρόνος μας και πρέπει να πάμε στην διαφημιστική. Ναι, είναι ανήθικο κάποιος να εργάζεται, να προσφέρει. Κύριε Τζακυρίδη, όπως να μιλήσει και λίγο ο κύριος Δήμος. Να απαντήσει ο κύριος Δήμος. Να το δείχνουμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, κύριε Δήμο, μια απάντηση και γι' αυτό για να κλείσουμε. Άμα συνεχίσετε, όλη τη μέρα θα μας έχετε εδώ. Άμα συνεχίσουμε, έτσι βλέπω. Ναι, γιατί είναι πολλά. Τέλος πάντων, εγώ σε αυτό που τα τελευταία. Έβαλε και άλλη διάσταση τώρα ο κύριος Τσακυρίδης για τις εκδηλώσεις που δεν πληρώνονταν. Όσον αφορά τους συγγενείς, εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα συγγενή. Άμα όσον αφορά, δεν ξέρω αν πηγαίνει πουθενά αλλού το μπαλάκι αυτό, αλλά ο κύριος Τσακυρίδης πληρώνεται από το νομικό πρόσωπο, όχι από το Δήμο Καστοριάς. Ένα αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά για τις εκδηλώσεις, πράγματι έγιναν νομίζω 15 εκδηλώσεις, αν θυμάμαι καλά, από τις οποίες κόπηκαν οι δύο τελευταίες για διάφορους τεχνικούς λόγους. Μάλιστα. Οι οποίες από τις δύο, η μία είναι αμφιλεγόμενη, μπορεί να δικαιωθεί σε αυτό που ζητάει. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και σας κουράσαμε με τα νούμερα και με τα λοιπά. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα για κάτι καλύτερο. Με ό,τι και καλύτερο. Κύριε Τσακυρίδη, κύριε Ρήμο, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα. Γεια σας.